Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα συζητήσουμε τις δικές σας unpopular makeup opinions. Συνήθως δεν σας πετάω στα μούτρα αγγλικά, αλλά σκεφτείτε πόσο άβολα ακούγεται στα ελληνικά τις δικές σας μη δημοφιλείς απόψεις πάνω στην ομορφιά και στο μακιγιάζ γενικά. Διότι αν αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα δεν τα πιάσουμε εμείς οι beautoudes του YouTube, κυρίες και κύριοι, τότε ποιος θα τα πιάσει. Παρένθεση! Το φως θα αλλάζει συνεχώς, γιατί γυρίζω σε άλλο φόντο σήμερα. Πάντως, για την ώρα, πάμε να περάσουμε στις δικές σας αμφιλεγόμενες απόψεις πάνω σε θέματα ομορφιάς και μακιγιάς. Μαύρισμα που πολλές φορές πορτοκαλίζει και φαίνεται αφύσικο στα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Θεωρώ, λέει, υπερβολή το αφύσικο μαύρισμα ή το self-tanning ως πρότυπο ομορφιάς. Η αλήθεια είναι πως πιστεύω ότι ορισμένες επιδερμίδες το τραβάνε, που λέμε, το σηκώνουν περισσότερο από άλλες. Αυτό που φαίνεται πιο λογικό, αυτό που βγάζει περισσότερο νόημα, νομίζω, επάνω μας, είναι κάτι το οποίο κατά μία έννοια και ως ένα βαθμό θα μπορούσαμε να παράγουμε και φυσικά. Άλλη μία popular opinion. Δεν βάζω ποτέ μολύβι χιλιών, μόνο κραγιόν, το θεωρώ πιο φυσικό. Έλα να γίνουμε φίλες. Κι εγώ, ναι, το θεωρώ πιο φυσικό. Δεν σημαίνει ότι δεν βάζω μολύβι χιλιών. Κάποιες φορές το βάζω για σταθερότητα ή και για έξτρα σχήμα ή συνήθως όταν πρέπει να διωγγώσω τα χείλη αισθητά, με πιο έντονο τρόπο. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές κι εγώ το θεωρώ πιο στημένο, πιο κυριλέ. Ίσως κατά μία έννοια τίνω να το θεωρήσω και λίγο πιο παλαιομοδίτικο. Σίγουρα δεν δείχνει όσο νεανικό και φρέσκο θέλω εγώ να φαίνεται. Άλλη μία άποψη που έχουμε εδώ, φιλοσοφικού θα έλεγε κανείς περιεχομένου ή τουλάχιστον κοινωνιολογικού, ανθρωπολογικού. Οι γυναίκες δεν βάφονται επειδή όντως το νιώθουν και τους αρέσει η διαδικασία και το αποτέλεσμα, αλλά έχουν πιστεί από την κοινωνία ότι έτσι είμαστε περιποιημένες. Τώρα αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα. Έχω εντρυφήσει ελάχιστα, έχω ξύσει το λούστρο του θέματος αυτού. Στο βίντεό μου το χειρότερο πράγμα που έχω ακούσει ως make-up artist. Οπότε εκεί μπορείτε να ακούσετε πιο εμπεριστατωμένα τις απόψεις μου, εάν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε και σας ενδιαφέρουν. Και πιστεύω πραγματικά πως αυτό ίσχυε για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα ισχύει σίγουρα σε ένα τεράστιο βαθμό. Ακόμα υπάρχουν αυτά τα διπλά κριτήρια που ένας άντρας θεωρείται περιποιημένος αν έχει μόλις βγει από τον ντους, ας πούμε, και έχει τριμάρει τα γένια, ενώ μια γυναίκα θεωρείται περιποιημένη εάν κάνει είσοδο οπουδήποτε συνοδευόμενη από τα ρατατζούμ σαν την Κλεοπάτρα, ας πούμε, αν δεν τη συνοδεύσει η μπάντα του Δήμου και δεν τη κρατάνε την ουρά τη τουαλέτας 4 ολόλευκα περιστέρια, δεν θεωρείται για φανιά. Πολύ θα ήθελα να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα παρέα με ένα ποτήρι κρασί, εγώ τσάι, ξεκάθαρα. Αλλά για τώρα θα αρκεστώ σε αυτή την απάντηση. Πάμε να δούμε το επόμενο. Τονίζω και μάτια και χείλη. Γενικά το να δίνω έμφαση σε ένα από τα δύο μου φαίνεται πολύ περιοριστικό, κι όμως θεωρώ ότι είναι η επικρατούσα άποψη. Ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι η επικρατούσα άποψη στο μακιγιάζ και αυτά είναι συνήθως για διευκόλυνση του περισσότερου κόσμου που δεν είναι, ας πούμε, ειδικός, δεν ξέρει ακριβώς αυτόματα πώς να ρεγουλάρει όλες τις ισορροπίες του προσώπου και έτσι για ευκολία περισσότερο, νομίζω ότι οι make-up artists προτείνουμε να τονίζουν οι ιδιώτες, οι καθημερινοί χρήστες μακιγιάζ, είτε τα μάτια είτε τα χείλη, γιατί αυτό προσδίδει μια κάποια ισορροπία στα χαρακτηριστικά χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Παρόλα αυτά, μπορεί να δείξει υπέροχο και ένα μακιγιάζ με τονισμένα και τα δύο. Ναι, θα συμφωνήσω. Άλλη unpopular opinion. Πρώτον, γιατί ακόμα βγαίνουν και χρησιμοποιούνται μη cruelty free προϊόντα τόσο για μακιγιάζ όσο και για skincare. Έσχος, στο 2021 είμαστε. Μαζί σου. Δεύτερον, τα nude κραγιόν δεν τα αγαπώ καθόλου μα καθόλου και στεριάζουν σε πολλούς, το αναγνωρίζω. Εδώ έχω σκέψεις. Συνεχίζει η ερώτηση, αλλά θα σας πω. Κατά βάση δίστανται οι απόψεις. Εγώ όταν λέω nude εννοώ τέτοιο, δηλαδή σαν να είναι τα χείλη γυμνά. Κατά τα άλλα υπάρχει και το χρώμα το nude, που είναι ένα μπέζ. Υπάρχει και σε γόβα και σε φόρεμα, δηλαδή λέμε nude, ένα ζευγάρι nude γόβες. Άρα όταν λέει κάποιος nude, άλλες φορές εννοεί φυσικό χρώμα και άλλες φορές εννοεί τη σκυμωλία, το οποίο αφαιρεί κάθε ζωή από το πρόσωπο. Το πρώτο λοιπόν θεωρώ ότι πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, αλλά διαφέρει για τον καθένα. Και κατά τα άλλα το nude το χλωμό όμως δεν θεωρώ ότι πηγαίνει σε όλο τον κόσμο. Πέραν του ότι είναι και αυτό παροχημένο και μας θυμίζει εποχή 2000 και συνεχίζει ο ίδιος άνθρωπος, οι σκέτες ψεύτικες βλεφαρίδες χωρίς κάποιο άλλου είδους μακιγιάζ στο βλέφαρο είναι φοβιστικές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ νομίζω πως είναι σαν κάποιο είδους ζώο που έχει πεθάνει πάνω στα μάτια μας, πως λέμε σκιούρι, πως λέμε αρούρι, όλα στο ουδέτερο, βλέπετε. Δηλαδή είμαστε άβαφες ή ελάχιστα βαμμένες ολόκληρες, αλλά η βλεφαρίδα φτάνει μέχρι πέρα. Τότε είναι αυτό που κραυγάζει πάνω στο πρόσωπο και δεν είμαι φαν των πραγμάτων που κραυγάζουν πάνω στο πρόσωπο. Τα νύχια υπερπαραγωγή σε μήκος και χρώματα. Μπορεί να βγει ένας νόμος να τα απαγορεύσει αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα νύχια καθόλου. Δεν μου φαίνονται πέρα από πρακτικά, δεν μου φαίνονται καθόλου καλόγουστα. Αυτό είναι εντελώς υποκειμενικό ζήτημα. Είπαμε, σας μιλάω για το δικό μου γούστο. Είναι επειδή έχουν πάντα μία κλίση τα νύχια, τα πολύ μακριά. Και μανατριχιάζω, μου φαίνονται σαν νύχια γήπα. Λοιπόν, τεράστιες ψεύτικες βλεφαρίδες, έντονο ροζ κραγιόν, μπλε μάσκαρα. Δεν νιώθω καλά.
Τι κάνετε, τι θέλετε, θέλετε να πάθω εγκεφαλικό, περιγράψατε μόλις τον πιο έντονο εφιάλτη μου. Μπλε μάσκαρα, πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα, δεν μπορώ να τη βλέπω στη ζωή μου. Χρειάζεται να το δικαιολογήσω, φαίνεται τόσο φυσικό. Αυτό το σύνολο δεν το θέλω, έτσι που το διάβασα, έτσι θέλω να το διώξω. Λοιπόν, οι μεγάλες συλλογές μακιγιάζ με στόχο απλώς τη συλλογή και όχι τη χρήση. Α, εδώ πιάνετε πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έχω μία λίστα που λέγεται Minimalism Series, δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά. Τα προϊόντα που αγοράζουμε με σκοπό να χρησιμοποιήσουμε και τελικά δεν τα χρησιμοποιούμε γιατί συνεχώς αγοράζουμε καινούργια και τελικά μένουν να στέκονται και να λήγουν ή να τα βάζουμε σαν λίπασμα στις γλάστρες για να τα χρησιμοποιήσουμε με κάποιο τρόπο και τελικά στέκονται. Όχι, αυτό δεν είναι συλλογή. Συλλογή, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι συνήθως συλλεκτικά κομμάτια τα οποία κατά κύριο λόγο είναι διακοσμητικά. Δηλαδή είναι για να στέκονται σε μια πολύ ωραία βιτρίνα και να είναι η συλλογή που θα αναδεικνύουμε έτσι με ένα κρυφό φωτισμό από πάνω, από κάτω. Όταν έρχονται επισκέπτες και τους κάνουμε ένα tour του σπιτιού, θα τους δείχνουμε τη συλλογή. Θες από γραμματόσημα, θες από κρέμες ημέρας. Δεν κρίνω εγώ. Οπότε συμφωνώ απόλυτα. Άλλο πράγμα η συλλογή και άλλο πράγμα η υπερκατανάλωση. Το να βάφονται οι άντρες είναι σεξι. Τίποτα άλλο δεν θα πω, θα σας παραθέσω εδώ ορισμένα παραδείγματα. Βλέπετε. Συγγνώμη, άμα ομορφαίνουμε εμείς όταν χρησιμοποιούμε μακιγιάζ, γιατί να μην ομορφαίνουν αυτοί. Είναι απλά μαθηματικά. Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε. Η μαύρη μάσκαρα δεν είναι ωραία. Είστε καθόλου καλά. Τι τραύματα έχετε από παιδί, θέλετε να μου πείτε. Σας κοροϊδεύανε, σας κάνανε bullying στο σχολείο για τη μαύρη μάσκαρα. Δεν υπάρχει τώρα καλύτερο πράγμα. Παιδιά, αφήστε με κάτω. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Επίκαιρο, κραγιόν ακόμα και με μάσκα. Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι τα χυλάκια παραπονεμένα. You do you, εγώ θα πω, γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει και φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίο να νιώθουμε όμορφοι και μέσα από τη μάσκα. Πώς λένε, φορέστε τα καλύτερα σας εσώρουχα για να νιώθετε εσείς σεξι μέσα στην ημέρα και ας μην τα δει κανείς. Φορέστε τα, ας πούμε, στη δουλειά και από πάνω σαλοπέτα, ξέρω εγώ, ή hazmat suit. Εάν δεν σας ταλαιπωρεί, εξυπακούετε, βάλτε το και κάτω από τη μάσκα. Πλήρως ματ και cakey μακιγιάζ. Το βρίσκω κάπως άρρωστο και αφύσικο. Νομίζω αυτή είναι μια popular make-up opinion. Cakey, όχι, δεν το θέλει το Θεός, παιδιά. Δεν χρειάζεται το eyeliner να είναι ίδιο και στα δύο μάτια. Φωνάζει ο άνθρωπος που το λέει, με πάθος. Και εγώ είμαι της γνώμης να κάνουμε ως επιτοπλίστων ό,τι κολακεύει την κάθε πλευρά. Κάνω ελαφρώς διαφορετικό eyeliner πάντα στο ένα μάτι από το άλλο, ασυναίσθητα. Και μέχρι τώρα, από όσο γνωρίζω, κανείς δεν πέθανε από αυτή μου την απόφαση. Μακιγιάζ πάντα χωρίς μάσκαρα. Λοιπόν, εδώ με τη μάσκαρα θα γίνουμε από δύο χωριά, να ξέρετε. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν καθημερινή πρακτική σε έναν άνθρωπο που δεν έχει από μόνος του πολύ έντονες και γυριστές βλεφαρίδες. Βάζουμε μολύβι ή βάζουμε σκιά και μένει αυτό το κομματάκι δέρμα πίσω από τις βλεφαρίδες να φαίνεται μόνο του, ανοιχτόχρωμο, σχεδόν αρρωστημένο αν είναι και ερεθισμένο ή κόκκινο. Η μάσκαρα το ξυπνάει, το ανοίγει το μάτι, το κάνει το βλέμμα πιο τζαναμπέτικο. Δεν μπορώ. Θα το αποδεχόμουν απόλυτα αν πρόκειται για look. Τα μοντέλα βγαίνουν χωρίς μάσκαρα όταν το μακιγιάζ δεν έχει σαν επίκεντρο τα μάτια. Για κάθε μέρα νομίζω δεν θα μπορούσα. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε contouring. Ούτε εγώ καταλαβαίνω, θέλετε να μου πείτε. Νομίζω ότι έχουμε πάθει ένα μεγάλο κόλλημα με τη δομή του προσώπου. Και να αναδείξουμε τη δομή του προσώπου και να φαίνεται η δομή του προσώπου. Κρακ, contouring από εδώ και από εκεί και όλο γωνίες. Και όποιος δεν έχει γωνίες δεν έχει τον ήλιο μοίρα, θεωρεί η γενιά μας. Καθόλου, παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει όχι μόνο σε βάθος χρόνου, αν εξετάσουμε την ιστορία του μακιγιάζ, που το contouring κάποτε δεν έπαιζε. Μη σας πω και κανένα ρόλο, με την έννοια που το ξέρουμε σήμερα, θέλω να πω. Και κατά δεύτερον, φυσικά και μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση του προσώπου μας. Αλλά για κάθε μέρα σίγουρα δεν το θεωρώ απαραίτητο και για ειδικές περιπτώσεις μπορούμε είτε να το κάνουμε είτε να το παραλείψουμε και να βγούμε παραδοσιακά, σαν να είναι 20 χρόνια πριν. Και δεν το λέω κοροϊδευτικά, στα αλήθεια. Μπορούμε απλώς να τονίσουμε λίγο τα ματάκια, λίγο τα χυλάκια και να βάλουμε και ένα ρουζάκι και μία βάση βέβαια και κονσίλερ και να βγούμε έξω και το μακιγιάζ να είναι πλήρες χωρίς contouring. Αγαπάμε τα μικρότερα χείλη. Να, αυτή είναι μια unpopular opinion. Επιτέλους, βρισκόμαστε απολύτως εντός θέματος. Δεν έχω όπως κανέναν άλλον να λέει πως αγαπάει τα μικρότερα χείλη. Έχω ακούσει όμως πολύ κόσμο να αποδέχεται τα μικρότερα χείλη και να τα θεωρεί πάρα πολύ χαριτωμένα. Και συμφωνώ. Και μην ξεχνάμε ότι η μόδα κάνει κύκλους και ότι τη δεκαετία του 1920, όπως θα δείτε και στο αντίστοιχο βίντεό μου, τα μικρά χείλη ήταν το πρότυπο ομορφιάς και όποια είχε μεγάλα χείλη αναγκαζόταν να τα μικραίνει με τεχνητό τρόπο, με συγκεκριμένη τοποθέτηση του κραγιού, ώστε να δείχνουν μικρότερα. Οπότε ναι, μεγάλα χείλη, μικρά χείλη, όλα ωραία. Να, ο άνθρωπός μου. Συνήθως μου αρέσει να αφήνω το χρώμα των μαύρων κύκλων να φαίνεται. Νιώθω πιο γκράντζι. Σας ευχαριστώ. Αν σας αρέσει η γκράντζι αισθητική, τότε θα αφήνετε και το μακιγιάζ όχι ακριβώς ελεύθερο από κονσίλερ, αλλά με μια συνειδητή προσπάθεια να μην κρυφτούν απολύτως οι μαύροι κύκλοι. Σε αντίθεση με το ποιο ήταν το άλλο που απέφχομαι στη ζωή μου, ροζ κραγιόν, μπλε μάσκαρα και πολύ έντονες βλεφαρίδες. Αυτό. Δώστε μου μαύρους κύκλους κάθε μέρα.
Τα φούξια κραγιόν δεν πάνε σε καμία επιδερμίδα και χρώμα μαλλιών ματιών. Πάντα kits. Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ήθελα να το πω. Ποιος είναι ο λόγος, νομίζετε, που εγώ δεν βάζω φούξια και ροζ κραγιόν ποτέ σε κανέναν? Είναι αυτός. Κάποιες φορές η καθοδικότητα στο βλέμμα έχει χάρη, ωραία μουντίλα, μια γλυκιά στεναχώρια. Ναι, βγάζει μια νοχέλεια. Πολλές φορές αυτό το ελαφρώς κοιμισμένο, με την καλή έννοια το λέω, τον νυσταλαίο, είναι έτσι και πιο σεξι, με έναν λιγότερο εμφανή τρόπο. Και μου βγάζει καμιά φορά και μια γλυκιά παρακμή, ένα κρίμα, δεν ξέρω. Την οφιλία τη φανταζόμουν, ας πούμε, πάντοτε με καθοδικά μάτια και καστανά μαλλιά. Βόστριχος έτσι μέχρι εδώ. Ό,τι να είναι τώρα στο μυαλό του καθενός, αλλά θα συμφωνήσω. Ναι. Το καφέ eyeliner είναι υποτιμημένο. Ναι, και εγώ το είχα υποτιμήσει. Ανήκω σε αυτούς. Όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ εκτιμώ το καφέ eyeliner που δίνει σχεδόν ολόιδια ένταση με το μαύρο χωρίς την επιθετική χρειά του μαύρου. Δηλαδή, το μαύρο πολλές φορές μπορεί να δείξει πολύ γατήσιο, πολύ σοβαρό, πολύ βραδινό. Ενώ το καφέ στη θέση του νομίζω ότι στέκεται άνετα όχι μόνο όλες τις ώρες, αλλά και σε όλα τα πρόσωπα. Τη γωνία στα μάτια που δεν συμπαθούν πολύ, εγώ τη λατρεύω, αν γίνει σωστά. Αν γίνει σωστά, δεν είναι πια ακριβώς γωνία. Οπότε με αυτή την έννοια και εμένα μου αρέσει. Unpopular opinion. Το κόκκινο κραγιόν δεν πάει σε όλους. Νομίζω ότι δεν είναι όλων το στυλ. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να μην μακιγιάρονται ποτέ, για παράδειγμα, και να φορέσουν κόκκινο κραγιόν και να μας φαίνονται σαν κλόουν απλώς επειδή δεν τους έχουμε συνηθίσει. Γιατί αυτό είναι σε στοιχειώμενο, είναι θέμα συνήθειας, δεν είναι ότι δεν τους πάει. Είναι ότι δεν υπάρχει ισορροπία στο μακιγιάζ με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά και μας φαίνεται λες και κόλλησαν πάνω τους κόκκινα χείλη από χαρτί, ας πούμε. Αλλά νομίζω πως υπάρχει ένα κόκκινο για όλους. Αυτό πιστεύω. Σταυρώστε με. Νύχτωσε τώρα και εγώ γυαλίζω εδώ πέρα. Βλέπετε, δεν έχω βάλει πούδρα στο κέντρο του προσώπου, αλλά στη τέχνη. Δεν είναι ωραία τα πολύχρωμα μακιγιάζ λόγω της μη φορεσιμότητάς τους. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Νομίζω είναι σαν να λέμε ότι δεν είναι ωραία τα είδη τέχνης που δεν μπορούμε να βάλουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει, εγώ βρίσκω ομορφιά σε όλα τα στυλ του κόσμου και μάλιστα δεν ξέρω αν θα έπρεπε κιόλας το πολύχρωμο μακιγιάζ να θεωρείται και εναλλακτικό. Κατά τη γνώμη μου, θα μου άρεσε να το βλέπω και κάθε μέρα και να γίνει η νόρμα και ο κόσμος απλώς να βάζει χρώματα στο πρόσωπό του και να νιώθει καλύτερα και να χαίρεται και να ζει τη ζωή φορώντας ό,τι θέλει. Και αυτό ισχύει φυσικά για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα φύλλα, σε όλες τις χώρες. Ιδανικά, κάποτε, μια μέρα. Μη φορέσιμο make-up στην καθημερινότητα. Βγαίνω έξω και βαμμένη μπλε, που λέει ο λόγος. Ορίστε, ρε παιδιά. Αυτά είναι. Να ξαναπώ, θα ξαναπώ τα ίδια κλισέ. Ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή και ότι τη ζούμε για μας και όχι για το τι θα πει ο κόσμος. Και φυσικά δεν μιλάω για τον αυστηρό εργοδότη σας και δεν λέω να χάσετε τη δουλειά σας και το βιό σας επειδή κολλήσατε πάνω σας, ας πούμε, πίπουλα και ντυθήκατε κοράκι για να πάτε για τη δουλειά σας στην τράπεζα. Δεν μιλάω για ακραία σκηνικά. Μιλάω για τις ελεύθερες ώρες, για το χόμπι, για τις εξόδους, όπου μακάρι κάποια στιγμή να μπορούμε να φοράμε όλοι ό,τι θέλουμε. Πρώτα βρίσκω το μακιγιάζ που θα κάνω και μετά τα ρούχα που θα το αναδείξουν. Δικιά μου είσαι. Γαλάζια σκιά. Την αγαπώ. Τι να κάνουμε? Τίποτα. Να τη βάλουμε και να τη χαρούμε. Αυτή είναι η ερώτηση που με αναστάτωσε, με έθιξε, μπορώ να πω, σε προσωπικό επίπεδο. Και κόντεψα να χάσω τον ύπνο μου. Το γαλακτομπούρακο και το ριζόγαλο δεν είναι ωραίο. Τώρα αλήθεια. Αλήθεια το εννοείτε αυτό? Πείτε μου που δεν σας αρέσει το γαλακτομπούρακο και το ριζόγαλο. Περιμένω. Δεν έχει να κάνει με την ομορφιά, αλλά έχει να κάνει με μία από τις άλλες μεγάλες μου αγάπες που είναι το φαΐ. Τι θέλετε τώρα? Τα έντονα φρύδια δεν πάνε σε όλα τα πρόσωπα. Ναι, δεν πάνε σε όλα τα πρόσωπα. Σε κάποια πηγαίνουν πάρα πολύ. Και όχι απαραίτητα μόνο σε μελαχρινές, που υποτίθεται ότι η μελαχρινή, ας πούμε, την τρίχα την υποστηρίζει. Καταλάβατε. Και εγώ πιστεύω ότι σε ορισμένα πρόσωπα, μη σας πω ότι σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και τη Τζένιφερ Άνιστον, πάνε νομίζω τα λίγο πιο λεπτά φρύδια. Δεν μ' αρέσει το ρουζ και το contouring. Θέλω ένα ομοιόμορφο εκρού παντού. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, θα το ομολογήσω. Πολύ επίπεδο, βρε παιδάκι μου. Πολύ μονοδιάστατο. Πολύ. Καταλαβαίνετε τέλος πάντων τι θέλω να πω. Το primer είναι άχρηστο. Καμία διαφορά. Είναι μόνο marketing. Πόσες άλλες χειραψίες να κάνω μέσα από την οθόνη αυτή τη στιγμή? Πόσες άλλες αγκαλιές να μοιράσω? Φτάνει με το Fox Eye, Lifting Effect, Bella Hadid Eyes κτλ. Και τα καθοδικά μάτια έχουν ψυχή. Όχι μόνο έχουν και τα καθοδικά μάτια ψυχή, αλλά επιστρέφουμε στο point το προηγούμενο. Ότι δεν είναι μόνο αυτό το sexy σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα μακιγιάζ. Υπάρχει και το μακιγιάζ που δεν έχει σαν σκοπό το να φαινόμαστε sexy. Έχετε σκεφτεί ότι δεν είναι πάντα αυτό το ζητούμενο? Προφανώς και το έχετε σκεφτεί, γι' αυτό και μου γράφετε αυτά τα υπέροχα και σοφά πράγματα και μαζί σας συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να καλύπτουμε την ακμή μας. Όντως. Και θα μπορούσε και θα έπρεπε να μας βοηθήσει και ο περίγυρος στην συμφιλίωση με αυτό, μέχρι να την ξεπεράσουμε ή για όσα χρόνια θα την έχουμε και θα είναι πάνω μας. Τα πολύ σκούρα κραγιόν δείχνουν ωραιότατα σε λεπτά χείλη. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος να φορεθούν τα σκούρα κραγιόν σε λεπτά χείλη και θέλει μεγάλη ακρίβεια, θέλει εξισορρόπηση, δεν θα πω διόγκωση γιατί δεν είναι πάντοτε απαραίτητο, αλλά θέλει σίγουρα προσοχή. Δεν μπορώ να πω ότι με ενοχλεί κάποιο.
Το μακιγιάζ δεν χρειάζεται απαραίτητα στη δουλειά. Μπορείς να είσαι καθαρός και περιποιημένος χωρίς να είσαι βαμμένος. Αμήν! Να το πείτε αυτό στο φαλοκράτη ή εργοδότη σας που σας λέει βάλε ένα ρουζάκι, ρε παιδί μου, πώς θα σε βλέπουν έτσι οι πελάτες. Α, χωράματα για τη γούνα τους αυτονών. Όταν βιάζεσαι, βάφεσαι καλύτερα από όταν έχεις χρόνο. Ισχύει. Μ' αρέσει το eyeliner σε κούκλα τα μάτια. Και μπράβο, είναι μια χαρά. Αν το χαίρεστε, μ' αρέσει και εμένα. Τι πιο unpopular από το δεν με νοιάζει και να μην βάφομαι καθόλου ποτέ στη ζωή μου. Αν δεν σας νοιάζει να βάφεστε ποτέ και για τίποτα, μαγκιά σας, εγώ μαζί σας. Το μακιγιάζ δεν είναι για όλους τους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου, είναι για όποιον το απολαμβάνει. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μακιγιάζ αν το χαίρονται. Εδώ η καλή unpopular opinion. Αγαπώ 90's χείλη με έντονο περίγραμμα και πιο ανοιχτό κραγιόν στο εσωτερικό. Μου θυμίζει τα νιάτα μου. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνω τι είναι η νοσταλγία της κατάστασης. Από τεχνικής απόψεως, ο λόγος που δεν το επικροτώ εγώ προσωπικά είναι ο ίδιος λόγος που δεν μου αρέσει και η γωνία στα μάτια, γιατί φαίνεται υπερβολικά ζωγραφισμένο. Φαίνεται λες και το ζωγραφίσαμε στο χαρτί. Περίγραμμα μαύρο και από μέσα άσπρο ή χρωματισμένο με κάτι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο. Δηλαδή η αντίθεση είναι τόσο μεγάλη και τόσο επιθετική που θεωρώ ότι παραμορφώνει και αγριεύει το πρόσωπο και εμπροκειμένο τα χείλη και γι' αυτό δεν μ' αρέσει τόσο. Αλλά αν σας ευχαριστεί, μόνο αυτό έχει σημασία. Το έντονο μακιγιάζ δεν θα έπρεπε να είναι στη μόδα. Καταρχάς, νιώθω ότι έχει φύγει λίγο από τη μόδα. Νιώθω ότι ήταν στη μόδα την περασμένη δεκαετία, δηλαδή 2010 με 2020. Cut crease. Συνέχεια, όλος ο κόσμος, baking, contouring, παντού. Τώρα, νομίζω απομακρυνόμαστε σιγά σιγά από αυτό και θέλουμε το πιο... αυτό λίγο το αποτέλεσμα, το ανασηκωμένο, αλλά το λαμπερό δέρμα, τα πιο φυσικά χείλη και όλα αυτά. Αλλά γενικά θα ήθελα εγώ να είναι στη μόδα πάντα τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι θέλει ο καθένας. Και τα πολλά χρώματα, και τα έντονα μακιγιάζ, το smoky κάθε μέρα, και το καθόλου μακιγιάζ. Δεν είμαστε σιγά σιγά σε μια τέτοια εποχή που είναι λίγο πολύ όλα στη μόδα. Αυτό εγώ προτιμώ. Δεν προτιμώ κάτι να απαγορεύεται. Και τελευταία, θα το διαβάσω ακριβώς έτσι όπως μου το έστειλε η κοπέλα. Unpopular opinion που θα πρέπει να είναι καραπόπιουλαρ. Οι ραγάδες είναι πανέμορφες. Έχω καταλήξει να τις συμπαθώ τις ραγάδες. Γενικά, εγώ δεν είμαι της body positivity, που πρέπει να γιορτάζουμε το σώμα μας ανά πάσα στιγμή όπως και αν είναι και να το λατρεύουμε και άου. Είμαι περισσότερο της body neutrality, ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με την εικόνα του σώματός μας τόσο πολύ και ότι έχουμε και πολύ πιο σημαντικά πράγματα να ασχοληθούμε. Οπότε, στο πλαίσιο αυτό, δεν με ενοχλούν ούτε σε μένα, ούτε σε άλλους ανθρώπους που τις βλέπω, γιατί τις έχουν όλοι άνθρωποι και άντρες, όχι μόνο γυναίκες. Και είναι και αυτές φυσιολογικές, όπως είναι και η κυταρίτιδα, όπως είναι και οι ελιές, όπως είναι και η λεύκη, όπως είναι και πάρα πολλά πράγματα. Πανέμορφες δεν ξέρω αν θα τις χαρακτήριζα, σε καμία περίπτωση όμως δεν τις βρίσκω αντιαισθητικές ή κάτι που πρέπει να κρύβεται ή να καλύπτεται ή οτιδήποτε τέτοιο. Μας πήρε η νύχτα λοιπόν, με αυτά και με εκείνα. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ήταν κάτι το διαφορετικό, πείτε μου πώς σας φάνηκε. Ό,τι ρωτήσεις, σκέψεις, σχόλια, opinions και τέτοια έχετε, μπορείτε να μου τα αφήσετε από κάτω. Και βρείτε με και στο Instagram που θα έχω το όνομά μου στην οθόνη και στο κουτί της περιγραφής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!